Ολοκληρώθηκε ήδη η προετοιμασία στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, καθώ επίση και στο νησί τη Θάσου από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφορικά με το ζήτημα τη ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια και τα λύκεια τη περιοχή. Όπω υπογραμμίζει ο προϊστάμενο δευτεροβάθμια εκπαίδευση Απόστολο Βαγενά, φέτο τα μαθήματα αναμένονται να ξεκινήσουν νωρίτερα από ό,τι τι άλλε χρονιέ και ήδη οι καθηγητέ έχουν δημιουργήσει εικόνα για το ποιοι μαθητέ χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία. Έχουν ληστεί 7 κέντρα για τον νομό μα. Τα δύο στη Θάσο, όπω υπολογίζουμε, και τα πέντε στον υπηρετικό νομό. Έτσι, περίπου τα υπολογίσαμε. Θα δούμε βεβαίω, θα εξαρτηθεί από τι αιτήσει των μαθητών και των γονέων. Τι οποίε θα επεξεργαστούν μετά οι σύλλογοι των καθηγητών για να δουν ποιοι από αυτού πραγματικά χρήζουν τη βοήθεια τη αντιστραθμιστική εκπαίδευση, όπω λέγεται η ενισχυτική διδασκαλία που λέγαμε. Και βεβαίω είναι ένα πράγμα το οποίο. Όπω αντιλαμβάνεστε, θα βοηθήσει πολλά παιδιά, ιδίω από τι ασθενέστερε οικονομικέ τάξει. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όπω σημειώνει ο προϊστάμενο δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, Απόστολος Ζουαγενά, η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί ένα κομμάτι τη εκπαίδευση, το οποίο αφορά, φαινόμενοι μαθητέ οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακέ δυσκολίε, και αφετέρου προσφέρει με το δικό τη τρόπο, καθώ απευθύνεται σε ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε. Στο παρελθόν γινόταν πάντα αργά, ξεκινούσε τον Μάρτιο. Ας πούμε, και ήταν, ε, δεν είχε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, αν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, όπω υπολογίζουμε, ε, νομίζω ότι έξι μήνε θα είναι ένα καλό χρόνο που θα μπορούμε. Δηλαδή, και έχει σχηματιστεί στο Σύλλογο των Διδασκόντων η άποψη περί, τον, περί της ε, ε, αντιληπτικής αλλά και της μαθησιακής ικανότητας των παιδιών και μπορούμε πιο εύκολα να προβούμε σε αυτές τις, ε, τις